Και... Ισχύει αυτό που έχει γραφτεί ότι είναι κοριτσάκι. Ναι, ναι. Άντε με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θέμης το ήθελε το κοριτσάκι ή προτιμούσε αγόρι? Κοίτα, θέλαμε και οι δύο ένα γερό μωρό. Γιατί αν θεωρώ, παιδιά, ότι σήμερα η μέρα είναι ύβρις να ζητάς, λες και το μωράκι είναι μια τσάντα και το θες με χαρακτηριστικά να είναι αγόρι, να έχει μπλε μάτια, να είναι κορίτσι, να έχει μαύρα μαλλιά. Θέλαμε ένα γερό μωράκι και επειδή ακούς και πολλές ιστορίες και ενδεχομένως μπορεί και στη ζωή του καθενός να έχουν συμβεί πράγματα και να έχει κάποια ατυχία, θεωρώ ότι φτάνει σε ένα σημείο που λες, θέλω ένα γερό μωράκι και τίποτα άλλο. Σκεφτήκατε να μην μάθετε το φίλο του μωρού και να το μάθετε? Όχι καλέ, εδώ. Τη σταματήνω. Την περιέργεια που με διακατέχει εμένα. Σταματήνω, θα περιμένει 9 μήνες. Τη σταματήνω, πώς την ξέρεις. 9 μήνες. Ένα θα σου πω. Τώρα στο τελευταίο υπέρηχο που φαινόντουσαν και κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου σε κάτι μεγάλα μάτια. Και λέω, να είναι φανερό, η κόρη μου μοιάζει. Έχει τα μάτια μου. Πάρε τα μάτια μου. Εγώ μια ζωή ήμουνα χιλάκια με δύο μάτια, σαν τι να σου πω, σαν ποντίκυρο, παιδί μου, δύο τεράστια μάτια. Και του λέω, πες μου ότι βλέπουμε και το χρώμα, ενώ ξέρω ότι δεν το βλέπουμε. Και, ότι, και να το δεις, δεν το κρατάει μετά. Ναι, εννοείται. Αλλά ξέρεις, τώρα έχουν αρχίσει και με πιάνουν αυτά. Ποιο χρώμα? Πλάκα έκανα στο γιατρό. Πλάκα μου κάνεις το χρώμα των ματιών. Το έκανα για πλάκα, Θέμη, το είπα. Στο monitor. Ναι. Έχετε βρει και όνομα? Κοίτα, είχαμε πει εξ αρχής ότι θα κινηθούμε παραδοσιακά. Δηλαδή, αν είναι αγοράκι, θα πάρει του μπαμπά, του Θέμη, που δυστυχώς έφυγε και πέρσι από τη ζωή. Και θα ήταν μεγάλη μου χαρά όταν θα έρθει ένα αγοράκι να του δώσουμε το όνομά μας, γιατί ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και αν είναι κοριτσάκι, μαμά μου. Οπότε τυχερή είναι η μαμά μου. Άρα το όνομά της? Παναγιώτα. Παναγιώτα. Αλλά θα πάει κάτι σε Νάγια, γιατί το Παναγιώτα. Ωραία, το Παναγιώτα. Μ' αρέσει το Νάγια, μου κάνει λίγο πιο. Νάγια Σοφού. Ναι. Νάγια. Ωραίο ακούγεται. Παναγιώτα Σοφού. Δικηγόρος. Ή δημοσιογράφος. Δικηγόρος και παρουσιάστρια. Μαζί. Δικηγόρος. Ήταν πέρα, θα λέει απ' έξω. Δικηγόρος, παρουσιάστρια. Δηλαδή το γραφείο θα λέει δικηγόρος. Τι λες, βρε Χατζηδάκη. Γιατί, να πάρει και τα δύο επαγγελματικά. Τον Άγιο Σοφού παραπέμπει πιο πολύ σε ζωγράφο, εικαστικό. Ενώ Παναγιώτα. Εσύ ξέρεις τι δρόμο θα ακολουθήσει το παιδί μου? Ανάλογα με το όνομα μιλάμε. Παναγιώτα Σοφού, δικηγόρος. Σε θέματα οικονομικά. Ναι, πιο πολύ πάει αυτό. Ναι, ναι, δεν έχω φτάσει τόσο μακριά. Με βάζει σε κάποιες σκέψεις βέβαια Σάββατο πρωί που θα πρέπει να τις επεξεργαστώ τώρα. Στο επόμενο διάστημα.